άκουσα κάτι. Βγήκαν μαχαίρια δηλαδή σε αυτή τη συμπλοκή. Μαχαίρια μεταξύ ανθρώπων της Εκκλησίας. Το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους τράβηξαν μαχαίρια, εάν αληθεύει αυτή η πληροφορία, είναι πέρα από κάθε λογική πλέον. Δυστυχώς μπορώ να σας πω ότι σε προηγουμένους αιώνες βγαίναν δικοί μας αγιοταφείς νεκροί, κουβαλούμενοι από τέσσερις άλλους αγιοταφείς, διότι είχαν μπει μέσα αρνέγγυοι και είχαν μαχαιρώσει σε παλαιότερες εποχές. Του ένας δικός μας είχε σοβαρό χτύπημα στην κοιλιά, όχι με μαχαίρι, αλλά ήταν σκισμένο σε εκείνο το σημείο το ράφι του. Μπορεί να το πήρε εξόφαλτα κάτι. Ένας δικός μας είχε σοβαρό χτύπημα στην κοιλιά, όχι με μαχαίρι, αλλά ήταν σκισμένο σε εκείνο το σημείο το ράφι του. Μπορεί να το πήρε εξόφαλτα κάτι. Εμείς ειρηνικά πάντως θα συνεχίσουμε. Σεραφείμ, έρχονται Χριστούγεννα, η γιορτή της Ορθοδοξίας. Δεν τολμώ να σκεφτώ τι θα γίνει το Πάσχα βεβαίως με την αφή του Αγίου Φώτος, αλλά έρχονται Χριστούγεννα. Υπάρχει περίπτωση να δούμε νέες εικόνες σαν κι αυτές? Εμείς το απευχόμεθα και να ξέρετε ότι και ο μακαριότατος Πατριάρχης, ο κύριος Θεόφιλος και όλη η αδελφότητα και υπεύθυνοι των πατριαρχικών γραφείων και υπηρεσιών, καθώς έκαναν όλες τις τελευταίες μέρες, προσπάθησαν να έρθουν σε συμβιβασμό και συνεννόηση και με την αρμενική κοινότητα και με την αστυνομία, και όλα γίνονται σε συνεννόηση με την αστυνομία. Εμείς ζητήσαμε την παρουσία της αστυνομίας, προειδοποίησαμε ότι δεν θα αφήσουμε, ειρηνικά βέβαια, να γίνει καταπάτηση του δικαιώματός μας και ότι θα αντιδράσουμε. Μάλιστα. Αλλά θα δείτε και από τις εικόνες ότι αυτοί οι οποίοι πρώτοι επιτέθηκαν και χτύπησαν ακόμα και εμάς και την αστυνομία είναι οι Αρμένοι. Έτσι. Και δεν μπορούμε να κάνουμε πρακτήσεις. Περαστικά.